Κυρίες κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Sala Sports Club στο Ήλιον. Έχουμε το ρεφ εδώ, πανέτοιμα όλα. Δηλωσούλα, όχι. Παιδιά, καλό αγώνα να έχετε. Καλησπέρα σας λοιπόν από το Sala Sports. Κάνουμε εδώ και την αναγνωριστική πρώτη προβολή. Θάνος Παϊσόπουλος στην περιγραφή. Σε λίγη ώρα στους δέκτες σας μια τεράστια αναμέτρηση για την Atlas League Southwest Round 17. 17η αγωνιστική, ελιτήρη by Penguin versus Partizan, ομάδα έτσι με πικάντικο όνομα. 6-11, 23 βαθμοί, ένατη η ελιτήρη, Partizan 13-2, 28 βαθμοί, second, δεύτερη. Hardcore δηλαδή η Partizan. Πιστέψτε με, έχοντας περιγράψει τα τελευταία μάτς των ελιτήριων, παρόλο την βαθμολογική διαφορά, θα είναι ένα παιχνίδι άκρος ανταγωνιστικό. Χρήστος Βαϊράμι στην πρώτη κατοχή, αστοχή, rebound, Θοδωρόπουλος για την πρώτη κατοχή της Παρτιζάν. Σας είπαμε λοιπόν γρήγορα τα ρεκόρ. Μια ακόμα σπουδαία αναμέτρηση, Θάνος Παϊσόπουλος στην περιγραφή για την Atlas League. Τι άλλο να ζητήσει κανείς ως προήμιο για την ωραία Κυριακή βράδυ όπως διαγράφεται εδώ στο Σάλα. Για τρεις άστοχος, ποιος ήταν ο Θοδωρόπουλος, Βαϊράμι. Έλεγα λοιπόν το εξής, Παρτιζάν. Καλύτερο ρεκόρ. Δεύτερη. Χωρίζουν 7 θέσεις. Βλέποντας την άνοδο των ελιτήριων. Αγωνιστική είναι αυτή η αγωνιστική άνοδο, η οποία συνάδει φυσικά και με ανάλογες νίκες. Θεωρούμε και έτσι όπως πάντα θέλουμε ότι το παιχνίδι θα είναι ένα άκρος ανταγωνιστικό. 62-75 νικητές του Παρτιζάν στον πρώτο γύρο. Για να δούμε αν θα πάρουν τη ρεβάν για την 17η αγωνιστική, η ελιτήρη, η οποία εδώ με τον Μόουζες Λάζαρος Μωυσής θα στοχούν. 0-0, ποδοσφαιρικό το σκορ ακόμα, τίποτα δηλαδή, δεν έχει ματώσει το μισάκι. Λοιπόν, πολύ ωραία ωραία κίνηση από τον Πανούσκο. Ούτε τώρα όμως έχουμε κάποιο χαλάσει. Παρασκευόπουλος μάλλον, όχι σε χρέη, playmaker, απλά κατεβάζει την μπάλα. Βέσιος εδώ, ψάχνει τον Βαϊράμι, ο Νίκος Κωνσταντινάκος είναι στον πάγκο για την ώρα, οπότε φαίνεται δημιουργεί κάποιες οδηγίες, το Μανικολάου εδώ έχουμε ούτε τώρα το πρώτο γαλάτι με τον Γιαννούδη. Τι έχουνε πάθει, ηλιόλουστη ήταν η Κυριακή, φαίνεται είναι ακόμα σε mood βόλτα οι ομάδες, θα ζεσταθούνε. Γιατί μιλάμε για τεράστιες ομάδες εδώ και να, ούτε τώρα ο Ορμάντο Μπέλι είναι αστείο αυτό, εντάξει, είναι παροδικό σίγουρα. Με το που γίνει η αρχή θα έχουμε δυνατή πράγματα. Κλέβει τώρα ο Μπαϊράμι, πάνω κάτω. Παιχνίδι Grand Quignol από την αρχή, χωρίς σκορ όμως. Run and gun δηλαδή, Grand Quignol. Όχι Grand Quignol από τα πρώτα δύο λεπτά, run and gun τέλος πάντων. Γιαννούδης. Το ωραίο κλασικό σουτάκι Παπα-Νικολάου, αριστερό χείρ σπουδαίος, ούτε τώρα. Νικήτριες, οι άμυνες και η αστοχία μέχρι στιγμής, σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Βαϊράμι. Αρμάντο, Μπέλι για τον Μενάτο, ανοίγει το σκορ. 2-0 οι γηπεδούχοι σήμερα, ελιτήρη, η οποία είπαμε παρουσιάζουν αγωνιστική άνοδο. Θέλει να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση και αυτό γίνεται φυσικά όταν νικάς τους βαθμολογικά καλύτερους από σένα, να έχει δύο πρώτοι πόντοι από τον Σταύρο Πανούσκο. Και εμείς λοιπόν που πάντα δίνουμε μια γλαφυρότητα στις περιγραφές μας, επιθυμούμε πάντα τα παιχνίδια να είναι ανταγωνιστικά, αντάξια του Atlas Basket, του κορυφαίου ανεξάρτητου πρωταθλήματος μπάσκετ της χώρας. Άστοχος ο Παρασκευόπουλος, τον Ερόπουλος, ποιος απ' την άλλη ούτε τώρα ο Δημητρόπουλος. Νευρικές οι δύο ομάδες, παρότι την κλάση που περιγράψαμε, παρότι παρακολουθούμε παιχνίδι από την κορυφαία βαθμολογία του Atlas Basket, την Atlas League, δεν έχει σημασία αυτό βέβαια. Κατά καιρούς εδώ έχουμε δει σπουδαίες αναμετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες με σπουδαίους παίκτες που δημιουργούν φυσικές συνεργές στο κάδρο του Atlas Basket. Λάζαρος Μωυσής, είπαμε. Ο άνθρωπος με το βιβλικό όνομα θέλει να συνδεθεί και σήμερα.
Αρμάνι Ντομπέλη. Νάτος ο Μωυσής για τρεις. Όχι. Rebound. Ποιος είναι εδώ. Πανούσκος. Θέλει να τρέξει. Θοδωρόπουλος για τον Παπα-Νικολάου. Βγάζουμε την άμυνα οι ελιτήριοι εδώ. Βέσιος θέλει να τρέξει. Με τη σειρά του. Αμυντικό transition πετυχημένο από τους Παρτιζάν, οι οποίοι εντάξει είναι και ηλικιακά σχετικά νεότεροι, πιο αθλητικοί, αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Ω, να, Παρασκευόπουλο. Καθότι η κλάση του Νίκονα Κωνσταντινάκου, για παράδειγμα, και η εμπειρία του μπορεί να αντιπαραβάλει οποιαδήποτε νεανική ενέργεια που έχουμε δει. Φάλ τώρα Παρασκευόπουλος στον Πανούσκο. Αφήνει τη θέση του Δημητρόπουλου στον Δούρο. Το Δωρόπουλος πάντα σε αυτή που χλέει, λέει Μέκερ με το που μπήκε. Κώστας Δούρος συνδέεται. Μάλιστα. Βλέπουμε τη γραφική Λούκι Λούκ κιόλας, μάλιστα. Φαίνεται είναι εκτελεστής δεινός, γρήγορα. Ω, κάνει κάτι παραπάνω με αυτή την παρουσία του, καθώς με ένα deflection κλέβει. Θεοδωρόπουλος. Αργύρης, ο Παπα-Νικολάου. Το αριστερό σου τάχει πάντα άστοχος. Μπερδεύονται εδώ οι ελιτήριοι. Πώς μπερδεύτηκαν έτσι. Θεοδωρόπουλος. Κακή πάσα τώρα του Δούρου που κάνει και το πρώτο του λάθος μετά από τα θετικά αυτά που πρόσφερε στο μόλις ένα λεπτό που είχε πατήσει παρκέ. Μαϊράμι. Μαϊράμι. Τον ψάχνει. Μόζης. Μοησής. Δύσκολα. Βγάζουνε. Όχι. Δύσκολο το σούτι για τον Πέσιο. Δούρος τώρα. Το παίρνει. Παρακαλώ στο transition, μπαμ μπαμ. Άστοχος όμως. Μπαϊράμι σε χρέη playmaker. Μέχρι να δει ο Νίκονας, να δούμε. Μπέλη, όχι. Μεγάλες μάχες από το πρώτο δεκάλεπτο. Ως προήμιο του τι θα δούμε. Baseball πάσα, Δούρος για Πανούσκο, γυρνάει αστοχή. Τρομερές οι άμυνες. Νευρικές κιόλας οι ομάδες όμως. Καθότι έχουν χάσει 3-4 lay-up έκαστος. Απόρρια φαίνεται. Η νευρικότητα αυτή είναι απόρρια. Θα λέγαμε τη τεράστια επιθυμία για νίκη. Σε ένα ακόμα ντέρμπι. Εδώ Παρασκευόπουλος σκάει την μπάλα. Κακά. Εκτελεί. Παίρνει ο ίδιος το rebound. Ούτε τώρα. Πολλά άστοχα, πολλά. Άλλο Θοδωρόπουλος. Γενικά βλέπουμε από την Παρτιζάν μια τάση να εκμεταλλευτούν οτιδήποτε. Τέλος πάντων μπορούν σε επίπεδο εμιλιασμού. Έχουμε time out, επιστρέφουμε στο Salah Sports μετά από αυτή την μικρή διακοπή. Επιστροφή μετά το time out. Έχουμε παρακολουθήσει στα πρώτα 7 αγωνιστικά λεπτά ένα παιχνίδι run and gun με νευρικό όμως. Είπαμε απόρρια. Είναι σίγουρο ότι οι τεράστιες αυτές τις ομάδες θα λυθούν και θα προσφέρουν και μεγάλες φάσεις και καλάθια. Για την ώρα νικήτριες είναι οι άμυνες και η αστοχία. Να όμως, ναι άμυνα, πάνε να βγάλουν οι ελιτήριοι και την γκάζουν πραγματικά. Καθότι ήταν απρόσεκτος εδώ ο Σταύρος Πανούσκος. Δεν είχε πουλ 24 επίθεση μετά το time out. Να, πέρασε και ο Νίκος Κωνσταντινάκος. Που είπαμε, έχουμε πει πάρα πολλά κατά καιρούς για αυτό το παίχτη με την εμπειρία του. Την τεράστια αγωνιστική κλάση του βρήκα πολλά. Εδώ, Μαϊράν. Παίρνει μέσα πολύ δύσκολο. Αλλά το rebound
από τον Βέσιο. Κωνσταντινάκος. Θέλει να πιβοτάρει. Ευτοχή, συνδέεται με την πρώτη του επίθεση, συνδέεται για το 6-5. Νότης Κυπριανός. Γιαννούδης. Πανούσκος. Πανούσκος, Νούσκος. Κανέλα. Πανούσκος. Κυπριανός. Το έχει αναλάβει αυτός τώρα τύπου χρέη. Μεγάλη προσπάθεια. Νότης Κυπριανός. Χρέη playmaker. Τον Ορόπουλο. Το πάγκο. Θέλει να πάρει τη δύναμη από ό,τι φαίνεται τον Κυπριανό. Φαίνεται να υπάρχει ένα τύπου μισμάτς εκεί, θα το δούμε. Καθώς ο Χρήστος Μπαϊράμι, να το βλέπετε εδώ. Υπάρχει, βγαίνει και βοήθεια αναγκαστικά. Δεν είναι το πρώτο μπόι, αλλά έχει τεράστια δύναμη. Βγαίνει άμυνα, να το deflection, μπάλες. Μάχες. Γιάτσε Μπαϊράμι. Μάγες από το τζάμπολ, έτσι, Μέρι, και το τζάμπολ δόθηκε πνεύμα μαχητικότητα, θα λέγαμε. Κωνσταντινάκος. Μωυσής και πάλι για τρεις, ούτε τώρα. Rebound, ποιος, Παρτουζάν. Κυπριανός. πολύ ωραία, βγάζουμε μια κινηματογραφική φάση με Σταύρο Πανούσκο για το 6-9. Βλέπετε τώρα τι μπορεί να κάνει αυτός ο παίκτης. 8-9. Σας προειδεάσαμε κιόλας, τον γνωρίζετε. Θα λέγαμε ο κινητήριος μοχλός σε όλους. Αυτογυρά βέρσα από Πανούσκο. Rebound, ελιτήρι. Μπαϊράμι θα πετάξει την μπάλα. Κάτι έγινε. Εντάξει, δύσκολα από τα 25 μέτρα εκεί. 8-9 τελικό σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Αντιλαμβάνεστε ότι παρόλο την κλάση των παιχτών και την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται, είναι ένα ευρικό παιχνίδι. Δεν έχουν βρει επιθετικά πατήματα ακόμα. Παρόλα αυτά, οι μάχες είναι ομυρικές, είναι τιτάνιες. Τιτάνιες όπως το Atlas Basket. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκαλέπτο. Λοιπόν, επαναφορά Παρτουζάν, πρώτο δεκάλεπτο 8-9, χαμηλό σκορ, νευρικό παιχνίδι, απόρρια της ανταγωνιστικότητας των ομάδων, νούμερο 16, Κώστας Δούρος επαναφορά, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα. Κυπριανός. Θέλει να παίξει τα πόδια του Κωνσταντινάκο, υπέροχο deflection. Διάβασε ο Αρμάντο Μπέλι. Ακούγονται και λίγα γαλλικά από τους πάγους. Απόρρια της hardcore αναμέτρησης, είπαμε. Τρίποντο. Δημητρόπουλος Δημήτρης από το σπίτι του συνδέεται. Προφανώς έχει την κλάση. Δεν βγήκανε οι αντίπαλοι τόσο μακριά. Αυτό που σας είπαμε είναι θέμα χρόνου. Κλασική λέιζερ πάσα Κωνσταντινάκου. Κρύος ακόμα ο Νίκος Κενόπος, καθότι καθυστέρησε να μπει στο ζέσταμα. Συγκράτησε. Νέα κατοχή Παρτουζάν. Κυπριανός. Μητρόπουλος. Γυρνάει. Καλά δίκιο φάουλ ή όχι. Κάτω. Ένα τρακάρισμα το οποίο δημιούργησε ρήγμα στο υπέδαφος εδώ στο Ήλιον.
κατοχή Παρτουζάν για νέο 14. Μητρόπουλος το παίρνει πάλι από τα 8.5. Τι κάνει. Παιδιά, υπάρχει θέμα εδώ. Πού να παίξει τώρα άμυνα εδώ από... Το ίδιο κλέβει για την μπάλα, εντάξει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε για την κλάση. Έξυπνο φάουλ. Πάνω στον Τζιμάκο εδώ. Τι Τζιμάκο, Τζιμάρας να πούμε. Κόλλησε δύο τρίποντα τα 8 μέτρα. Στην κυριολεξία, έτσι. Που αποτελούν από μόνα τους highlight δηλαδή. Πολύ πιο ζεστός από όλους τους παίχτες της αναμέτρησης. Να δούμε τώρα ο Σλούκι. Τρίτο τρίποντο, όχι, άστοχος ο Δούρος. Rebound, Παρτουζάν. Ναι, κατοχή Παρτουζάν, νέο 14. Κυπριανός. Με αναφορά κάνει λάθος εκεί φυσικά ο Αρμάντο. Δεν τα συγχωρεί αυτά, βέβαια. Δεν κάνει τέτοια λάθη στον Αρμάντο Μπέλι, 10-15. Λαζαρίδης, πέρασε και αυτό το παιχνίδι. Τριανός, Λαζαρίδης. Αλλά παίξουνε με την Μητρόπουλο που συγκρατεί. Εντάξει, κυρίαρχος ο Τζιμάκος εδώ. Σημειώνει τον 8ο διαδοχικό του πόντο. Χάρη στην οξυδέρκεια και την υπέροχη ασίστ του Βάχη Λαζαρίδη. Άλλος ένας σούπερ ταχυδυναμικός παίχτης. Πλαισιώνει το οπλοστάσιο της Παρτουζάν. Οι οποίοι πραγματικά δικαιώνουν έτσι, την ονοματολογία τους, μοιράζοντας έρωτα, για να μην το πούμε αλλιώς, σε πολλές ομάδες. Σαν τι πάλι. Είναι στο 13-2, έχουν ηττηθεί μόλις δύο φορές. Αλλά φαίνεται ότι επικρατεί έτσι, σκηνικό, θα λέγαμε, άγριο. Προηγούνται 10-17, οι ελιτήριοι όμως τα έχουμε πει, καθοδηγούμενοι από τον αρχηγό τους εδώ, είναι επικίνδυνοι και ικανοί για όλα. Άστοχοι όμως και πάλι, με τον Μπούτο. Λέω Μπούτο. Μπούρος. Προσποιείται ο Δημητρόπουλος, είναι on fire. Πω, τι κάνει, είναι παιδιά, ζεστάθηκε. Έκαψε. Εδώ έχω για ένα αερόθερμο μπροστά μου. Αλλά δεν χρειάζεται, αυτό πρακτικά εντάξει. Έχει θερμοκρασία ηλιακή αυτή τη στιγμή. 10 από τη σερή μας. Σαντινάκος απαντάει από την άλλη. Το κάνει εδώ ο Νίκος πάντα να φαίνεται απλό. Νίκο, να μου επιτρέψει να σε συγκρίνω καθότι είσαι παλαιάς γενιάς εκεί. Με φάνη Χριστοδούλου τελείως. Παίχτης που μπορεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο δηλαδή. Θέσεις τουλάχιστον, δηλαδή μπορεί να παίξει σε άμυνα και επίθεση από 1 ως 4 πολύ άνετα. Ωα! Πήρανε φωτιά τα καλάθια με τους Παρτιζάν. Συνδέεται και ο Σλουκι Λουκ Δούρος εδώ και το συν 10 τώρα. Από την άλλη, δύσκολα τα πράγματα, μόνο με Κωνσταντινάκο δεν μπορείς να έχεις αξιώσεις, άστοχος ο Μπούτος. Τριανός, στα πόδια του Κωνσταντινάκο, ο οποίος κάνει φάουλ. Όχι, ο οποίος κάνει ένα τύπο deflection. Βρήκανε τρελό ρυθμό η Παρτιζάν, είπαμε, η κλάση δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα από 5-6-7 αγωνιστικά λεπτά. Προεξέγοντος του Τζιμάκου Δημητρόπουλου, ο οποίος είναι on fire. Μια μέρα με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς λοιπόν. Εδώ, Λαζαρίδης. Δυνατός παίχτης, πολύ άστοχο. Βγάζει την άμυνα ως ενόχο. Έχουμε μάχες τρομακτικές. Σύε τη γη. Ούτε τώρα ο Μπούτος. Δεύτερο άστοχο σουτ. Στη σειρά. Μητρόπουλος θέλει να τρέξει. Θέλει να τα κάνει όλα. Oh! 12-24. Τι παίχτης είναι αυτός, ρε παιδιά. Time out. Προφανώς, με αυτά και με εκείνα, με δύο τσακ μπαμ από Παρτουζάν. Πάρε ένα double score, 12-24. Time out, ελιτήρι. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Salasport Club. Θάνος Παϊσόπουλος, στην περίγραφη. Λοιπόν, όσοι συνδεθήκατε τώρα μαζί μας, ελιτήρι versus Παρτουζάν. 12-24, με Zimac on fire, 12 πόντους παρακαλώ, σε 5 αγωνιστικά λεπτά. Zimac on fire εννοούμε κατά κόσμο γνωστό Δημήτρη Δημητρόπουλο.
δύο τρίποντα, τρία γαλάθια στον εφηδιασμό, τρία τρίποντα δηλαδή, με 12 πόντους του, έχει διαμορφώσει μια διαφορά 12 πόντων, double score, τελητήρι προφανώς, εκτεσμένο time out, πάντα με οδηγίες Νίκονα Κωνσταντινάκο, ο οποίος για την ώρα είναι επαληπτιστικά μόνος του, στο επιθετικό κομμάτι δηλαδή. Καθώς αμυντικά δεν είχαν πάει μέχρι πριν λίγο άσχημα οι ελιτήριοι. Κάθε άλλο μάλιστα λάθος τώρα από τον Αρμάντο Μπέλη. Πιάσουν τον Λαζαρίδη τώρα. Άντε πιάσουν. Άλλος ένας παίκτης με τούρμπο στον γκάζι. Το κόκκινο κουμπί του PlayStation πάντα πατημένο. Κυρίαρχη. Οι Παρτουζάν σε αυτό το δεκάλεπτο καταθέτουν όλοι τους στην κλάση. Δείχνουν γιατί είναι στη δεύτερη θέση της Atlas League, παρακαλώ. Συνεχίζουν να δουν. Οι ελιτήριοι οφείλουν να αντιδράσουν. Μην πετάξει το βουλάκι νωρίς. Ρίνε κι άλλον. Δεύτερο λάθος. Δεύτερο λάθος παρόμοιο. Ξενόφος. Δεν έχει βοηθήσει. Αυτός. Πολύ ευχαριστή. Καλέ. Το χι. Η επιθετική συγκομιδή των ελιχείριων. Για τους Παρτουζάνους τα είπαμε. Α, νέο τρίποντο. Όχι τώρα. Από το Δούρο. Κονσέρτο για πολυβόλα είναι τα παιδιά αυτά. Α, τώρα για να δούμε νέα προσπάθεια για αυτή. Ποιος άστοχος και ο Μπέχτιος. Μητράβολος, να θυμάκω να δούμε. Βάσιμο αλλά και το κούμπο, δηλαδή ξεκίνησε από τη σέντρα ας πούμε. Φάουλ κερδισμένο από τον Αρμάντο Μπέλη, λογικά ήταν το φάουλ. Και πάλι σε σκηνικό σύνδεσης με γαλάθι, αυτή τη φορά από τη γραμμή της, της φιλανθρωπίας. Και έτσι έχει σκοράρει με όλους τους τρόπους. Ο Τσιμάκος, βολές, δίποντα, τρίποντα, ξέρω εγώ τετράποντα αν υπήρχαν, δεν υπάρχουν ακόμα, νάτος, 2-2. 12-28. Αλλά οι γούλες τώρα εδώ ξαναμπαίνει μέσα Μπαϊράνι Μωυσής. Σχολεύονται. Τι έχουμε. Τι έχουμε ρε παιδιά. Κάποιο σφύριγμα ακούστηκε. Παράβαση δεν είχαμε πάντως γιατί πέρασε ο Μωυσής. Για να δούμε τι έχει στηριχτεί εδώ. Τι έχει στηριχτεί εδώ. Τι βάλε να στηριχτεί. 18 δευτερόλεπτα για Energy by Penguin. Δυσκολευτεί πάρα πολύ. Έχουν πετύχει νομίζω ναι, δύο καλάθια από τον Κωνσταντινάκο στο δεύτερο δεκάλεπτο. And that's all. Από το 8-9 έχουμε πάει στο 12-28. Για να δούμε. Χέρια, ο. Δεν μπορούν οι ελικτήριοι για την ώρα με τίποτα να διασπάσουν αυτή την άμυνα που βγαίνουν γύρω στα 35 χέρια σε κάθε. Να, Κυπριανός. Θέλει και αυτός να μιμηθεί. Κωνσταντινάκος. Είναι Μπέλη. Είναι και άτυχη ας το πούμε. Δηλαδή κάποια τέτοια καλάθια από τον Αρμάντο δεν χάνονται με τίποτα ας πούμε. Υπάρχει και μια ψυχολογική καθίζηση μετά από αυτό που υποστήκαν. Αυτό το πώς το μετράμε εδώ, αυτό είναι το 3, το 18-3. Παραπάνω, 23.
τέλος πάντων, κάπου εκεί. Πάσα από τον Μπέλη. Άλλουμε. Μία στις δύο. Α, ξεκολλάνε από το 12, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γενικά η Παρτιζάν βλέπουν είναι μια ομάδα από το 3.000, δηλαδή παίχτες οι οποίοι είναι όλοι το ίδιο στυλ. Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα, δηλαδή είναι dream team. Βουά, τι κάνει αυτό, καλά αυτό είναι εντάξει. Είναι ο αρχιδρύμ του dream team. Παίχτες πάνω κάτω με σουλούπι τριαριού που μπορούν να παίξουν όλες τις θέσεις. Αυτό απεικονίζεται εδώ, στο παριέ του Σάλα. Χαιρετήρια την άλλη, είπαμε για την αγωνιστική άνοδο. Για την ώρα, Μπέλη, ούτε τώρα. Για την ώρα, έχουν υποστεί καθίδηση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Προεξέγοντας εδώ τον Τζιμάρκο, ο οποίος μου φέρνει να το πάρει, ναι. Το παίρνει, ωραία! Μα τι γίνεται. Φόβο, τι κάνει ρε παιδιά. Μιλάμε, εντάξει. Μεταγραφή. Δεν υπάρχει ανώτερο βέβαια από το Atlas League. Δεν ξέρω, πραγματικά. Παίχτης, τεράστιο φράχτης. Ο Σάντι Νάκος. Δεν φτάνει, δεν φτάνει ο Νίκολας, παιδιά. Βοηθήστε λίγο γιατί εντάξει. 15-33. Πρέπει να φανούν πιο ανταγωνιστικοί. Βέβαια με τον Τζιμάκο εδώ, με το 7. Δύσκολα τα πράγματα. Να το βγαίνει. Θα το πάρει από εκεί, ναι, τσά κάνει. Όχι τώρα, εντάξει. Είπαμε, είναι και λογικό. Βλέπουν όμως την μπάλα, καθότι βγάζουν, ξαναλέω, χέρι για οποιαδήποτε φάση. Να το. Εδώ, σεσημασμένοι όλοι είναι. Α, πιο δούρο. Σεσημασμένη ομάδα. Πραγματικά, Παρτιζάν. Με χρωματάκι ωραίο, πικάντικο. Σιρήνα TV. 15-36. Εδώ. Για να δούμε οι ελιτήροι, αν μπορούν. Μπέλη, προσποιείτε. Τίποτα, δεν τους δίνουμε τίποτα. Κωνσταντινάκο διαπτής. Νίκονας. 18-36. Μόνος του, επιθετικά. Δηλαδή αν είχε έστω και έναν πυλώνα, δεν λέμε ότι θα ήταν μπροστά ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν πιο αντιγωνιστική. Τώρα όλο έχουμε αυξανόμενο προβάδισμα. Νέο double score στο 18-36. Να δούμε. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, παιδιά. Βλέπουμε κονσέρτο για βολιμπόλ. Νέο τρίποντο. Σε σημείο που χαλαρώνουν και λίγο εδώ, παρόλα αυτά κάνουν τη φάση. Νέο τρίποντο από το Δούρο. Διαγωνισμό Δούρος. Παρακολουθούμε διαγωνισμό τρίποντων Δούρος Δημητρόπουλος. Για την ώρα νομίζω Δημητρόπουλος κερδίζει. 18-39. Το σκέφτεται, όχι. Δημητρόπουλος. Θα πάει στις βολές. Είπα αυτό που σας λέμε. Γενικά με τον Τζιμάκο εδώ. Παίχτες από το μπάσκετ του 3.000 που λέμε έτσι χαριτολογώντας, αλλά μιας εξελιγμένης εποχής όπου όλοι οι παίκτες δεν θα υπάρχουν θέσεις, δηλαδή βλέπετε χαρακτηριστικά σκοράρει από τα 8,5 μέτρα. Χαρακτηριστικό επίσης το pivot που έκανε εδώ σε... Φαίνεται ότι μπορεί να παίξει παντού και είναι πολύ δύσκολο αυτό για τους αντιπάλους. Μια συζήτηση. Λίγο πρεμούρα τώρα εδώ για ένα φάουλ τώρα που το οποίο είναι τέλος πάντων. Να αλλάξει το απόφαση για ένα φαουλάκι. Κι όμως παιδιά, ο Δημήτρης Δημητρού είναι άνθρωπος, μπορεί και να στοχίσει σε πολύ. It's a human. He is a human. Αυτό έχει σε πολύ.
μετά από αυτά τα εξωγήινα που έχει κάνει εδώ πέρα στο θάλασσα, πραγματικά. Φάνταζε δηλαδή έξτρα τεράστια σε... σε μια απίστευτη παράσταση. Τον άλλο εδώ οι ελληνικοί, για να δούμε ο Σαντινάκος, που την πέφτουνε και τέσσερις, καθώς είναι ο μόνος ο οποίος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, δεν βγαίνει κάτι εδώ, 18-40. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Elitiri by Penguin και Partizan Atlas League Southwest Round 17. 17η αγωνιστική στο Thalassos Club, Τάνος Κασόπουλος στην περιγραφή. Μετά από την εξωγήινη εμφάνιση του δημάγου του Δημήτρη Δημητρόπουλο, έτοιμη καθόλου. Ένα ανταγωνιστικό πρώτο δεκάλεπτο του Γενευρικού μετατράπηκε σε παράσταση για ένα ρόλο για την Παρτιζάν που εκτόξευσε τη διαφορά στο συν 22 και διαμορφώνει από πολύ νωρίς την αναμέτρηση μια παράσταση δίκη. Πρώτη κατοχή και επίθεση για τους ελιτήριους αντίδυν. Μια παράσταση μοναδική από τον Δημήτρη Δημητρόπουλο, τον Τζιμάκο, που αν δεν έχανε τη μία βολή από τις δύο θα νομίζαμε ότι έχει έρθει από άλλο πλανήτη στην κυριότητα. Λίγο έλειψε να λέμε. Α, εδώ τώρα. Η ελιτήρη Λαζαρίδης ο κάνει κάτι εξειδικευμένο, απόρρια το ότι αισθάνονται τόσο καλά οι Παρτουζάνοι που μπορούν να κάνουν πάσα πίσω από την πλάτη στο 21 της αναμέτρησης. Ένα καλά που ο Μπάγος θα το τελείωνε ούτως ή άλλως έτσι με τέτοια πατήματα που έχει γενικώ στα πατήματα. Να δούμε τώρα τι παράσταση. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Τζιμάκος. Θα το πάρει και αυτό. Όχι, αυτό εκεί. Λοιπόν. Αλλά ήταν πραγματικά ένα πολυβόλο από αυτά που έχουμε δει μόνο χτύπα ξύλο σε παγκοσμίου πολέμου. Ο άστοχο εδώ τώρα. Ο Μπέλι. Έχουν επηρεαστεί και ψυχολογικά οι Ελληνίδη. Είναι και αυτοί παίχτε πλάτη. Και εδώ βλέπετε το Αρμάντο. Αυτό είναι απόρρια καθαρά ψυχολογίας. Ο μόνος που έχει σταθεί Παπα-Νικολάου εδώ συνδέει για το πρώτο καλάδι, ο Αργύρης, που έχει σταθεί σε τέτοιες περιστάσεις είναι ο αρχηγός του ηγέτης της ομάδας, ο Νίκον Κωνσταντινάκ, αλλά ένας Νίκον δεν φέρνει την άνοιξη. Σωστά. 18-42. Βλέπετε και την άμυνα εδώ, ο Παρτιζάν. Πλήρη ομάδα. Είπαμε, Μπέλι πάλι εδώ, δυσκολεύεται πάρα πολύ, ενώ υψομετρικά δεν είναι ότι έχει θέμα με πολύ ψηλότερους αντιπάλους. Δεν ξέρω, φτάνει στην πηγή, νερό δεν πίνει. Και ενώ, για να δούμε εδώ. Φαλ Παπα-Νικολάου. Και ενώ, ας πούμε, προδιαγράψαμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μπλα μπλα, γιατί η Ελιτήρη είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, δεν βλέπουμε κάτι την ώρα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, 18-42 το σκορ όλο ένα και μεγαλώνει, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Ελιτήρη. Αυτά κάνουν, δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μια πάσα. Μάκος βγάζει και μια παστούλα εκεί στο Γιαννιούδη. Γιάννης Γιαννιούδης, μάλιστα. Είχα ένα συμφιλητή Γιάννη Γιαννιούδη, άσχετο τώρα. Δεν ξέρω. Πολλά χρόνια πριν, στην Κρήτη. Οπότε μου τον θύμισε εδώ ο Γιάννης. Να είναι καλά, μπάσκετ τώρα για να μην λέμε και πολλές φλίαρες ατάκες. Βαϊράμι. Σαντινάκος. Έχει πάει πάνω του ο Δημητρόπουλος, ο οποίος όπως είπαμε είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Ωα, deflection Λαζαρίδης. Ο οποίος φαίνεται και αμυντικά να είναι το 10 το καλό, δεν είναι μόνο επιθετικά. Έχει πάει πάνω στον Κωνσταντινάκο, ο οποίος ήταν η μοναδική πηγή κινδύνου και όποια προβλήματα τέλος πάντων τα έχει δημιουργήσει αυτό.
Αλλά μια ομάδα η οποία πάει για πρωτάθλημα στην Atlas League δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Βερόπουλος, πάντα ο Βερόπουλος, φτάχνει πολύ ωραία τον Αργύρη. Ωραία πάση, τη χάλα του Αργύρη στην Αφίκ. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Το Αλεϊού. Μαϊράμι, ο οποίος και αυτός έχει κλειστεί στις αγκάνες των Παρτουζάνων. Πραγματικά, όλα τα ρίδι περνάει εντυπωσιακά. Θα στοχίσει. Όμως βγάζει την άμυνα, θα λέγαμε. Να ο Μπέλι εδώ, ένα καλάθι της ψυχολογίας. Πώς τον βοηθήσει. Που δεν είδα τα παρατηρήματα ελιτήρη, παρόλο που τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Γιαννιούδη. Φάουλ. Ναι. Γιάτσε βλέπουμε να περνάει. Εγώ δεν έδωσε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αντώνης Γιάτσε εδώ. Γιάτσε. Για να δούμε τώρα. Στην επαναφορά η Παρτουζάνη με τον Δωρόπουλο. Μενούδης, θέλει να συνδεθεί κι αυτός. Αστραπείο, το passing game. Δύσκολα Λαζαρίδης. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Πέσιο. Καθαρή φάση δύναμης εδώ τον Βάχο. Ο οποίος αν βρει, είναι δύσκολο να βρει αντίπαλο στα χειδικά του. Υπερέχει ως επιτοπλίστων στη δύναμη με όποιον παίχτη καλύτερα το μαρκάρι. Τους Βονές που αστοχεί στην πρώτη. Μία στις δύο εδώ. Βάχο Λαναρί 20-43. Κωνσταντινάκος, νέο deflection. Νέο deflection Παρτιζάνι, δεν ξέρω, δεν μετριέται αυτό στη στατιστική, αλλά είναι τεράστια. Κάποια στιγμή νομίζω να μπει και στο αστικό για αυτό. Ο άστοχος και πάλι ο Αρμάντο. Αλλά δίνει άλλη διάσταση στις ομάδες που δημιουργούν πολλά deflection. Στον Παπα-Νικολάου, τον πουλάει λίγο η μπάλα. Δεν ανησυχεί βέβαια και ιδιαίτερα την ομάδα του. Θα δούμε εδώ. Βέσιος. Κοιτάξτε άμυνα. Κοιτάξτε. Κωνσταντινάκος. Βέσιος για τρεις. Δύσκολο σουτ, άστοχο. Δίκο στο 43. Πολύ ωραία γυρνάνε για άλλη μια φορά. Πλήρης η ομάδα αυτή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μπορούν και ατομικά οι παίκτες να διαμορφώσουν καταστάσεις. Αν βρουν μια άμυνα πιο σεταρισμένη, με υπομονή θα γυρίσουν να βγάλουν την καλύτερη επιλογή. Παρτουζάν, 20-45. Δοκάρι Λαϊνό. Θα τρέξουν και πάλι με Λαζαρίδη, 20-47. Time out το Λουτήρι. Ένα μάτς το οποίο θα θέλανε να παρουσιάσουν σίγουρα κάτι καλύτερο. Εξελίσσεται μάλλον ο Σεφιάλτης για την ώρα. Time out σε κάθε περίπτωση επιστρέφει. Μια από τα ίδια βλέπουμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Από τη στιγμή που το δεύτερο δεκάλεπτο πάτησαν, όχι γκάζι, πάτησαν πυραυλική εκτόξευση η Παρτουζάνη. Η διαφορά όλο ένα μεγαλώνει. Οι ελιτήριοι αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να παίρνουν κάποια time out ώστε να κόβουν τον ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο σύν 27. Για να δούμε αν μπορούν.
αν μη τι άλλο, να φανούν αξιοπρεπείς. Γιατί φαίνεται ότι το Ροσφύλλο έχει εξασφαλιστεί, μπορούμε να πούμε. Να εδώ, κλασική λέιζερ πάσα και ο Ξενόγκος, ο Νίκος. Εδώ, το εκμεταλλεύεται αυτή τη φορά. Κυπριανός. Πέρασε το παιχνίδι, αλλάζει το Θοδωρόπουλο. Αυτοί οι δύο συνθέτουν το κατέβασμα της μπάλας. Αν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι κάποιος κλασικός playmaker, είπαμε όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αντιθέτως εδώ ο ηγέτης που μπορεί να κάνει τα πάντα είναι μόνο το number 78, σήμερα ο Νίκος Κωνσταντινάκος, τον οποίο πριν όσοι μας ακούσατε τον παρομοιάσαμε πραγματικά με Φάνη Χριστοδούλου. Εκεί όλο αυτό το αγωνιστικό στυλ του Φάνη, τεράστιο Φάνη που εμείς οι παλαιοί είχα αυτή τη γενιά του 87 και είχαμε τη χαρά να τους δούμε, να τους προλάβουμε και να θεωρούμε τον μπάσκετ μετά τους αγαπημένους μας και τις οικογένειες μας ό,τι πολυτιμότερο στη ζωή. Χάνουν εδώ μια αντίθεση τώρα Παρτιζάν. 3 και 30 για το τρίτο δεκάλεπτο. Άλλο ένα disconnection, το δισεκατομμύριο αυτό, είπαμε δεν μετράνε αυτά. Γιαννούδη συνδέεται κι αυτός. Μου φαίνεται ότι ο Νίκονας πάει στον πάγκο, ή έχουμε time out καλά. Νομίζω ότι πήγε στον πάγκο μόνος του. Νέο time out. Ελιτήρι, επιστρέφουμε. Απάνω τα time out από τους ελιτήριους, οι οποίοι απλά καλούνται να κόβουν τον ρυθμό, τον ασταμάτητο ρυθμό που από το πρώτο λεπτό του δευτέρου δεκαλέπτου, από το 11ο λεπτό δηλαδή, δεν έχουν πατήσει φρένο οι Παρτιζάνοι, με time out για να διορθώνουν πράγματα, να μπορούν να φανούν πιο ανταγωνιστικοί τέλος πάντων. Ξεκουράζεται τώρα ο Κωνσταντινάκος, έκανε ό,τι μπορούσε προφανώς. Αλλά η εικόνα είναι αυτή, Παρασκευόμουλος, πέρασε μετά από πολύ ώρα στο παιχνίδι. Μια νομίζω είναι ένας πρόκτης, ένας παίχτης, πολύ ωραίο γαλάτι, ο οποίος σε αντιστοιχεία ξαναλέω, σε κλίμακα τέλος πάντων είναι 7-footer, κάτι που δεν έχουν οι Παρτιζάνοι, αλλά εντάξει, δεν κάνει κάτι. Άλλο ένα φανταστικό που λέει καλάτι. Number 2, Νότης Κυπριανός συνδέεται και αυτός 24-49. Έχουν δύο πεντάδες εισάξεις από ό,τι βλέπουμε οι Παρτιζάν. Αυτό που σας λέγαμε, για να δούμε. Λογικό. Ίσως έπρεπε να το δοκιμάσουμε και πιο νωρίς αυτό. Μπορεί λοιπόν ο Πανούσκος Νούσκος να είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Αλλά ο Παρασκευόπουλος είναι ψηλότερος. Μπορεί να παίξει με πλάτη. Θεωρητικά. Να ο Παρασκευόπουλος, άσαλο. Παρ' όλα αυτά το σωστό κάνανε εδώ οι ελίτηροι. Δούρος, κλασικό τρίποντο με τα αριστερό. Δεν βρίσκει στόχο, Ξενόγκος. Θέλουν να τρέξουν λίγο με Γιάτσε. Εντάξει, δεν έχουν φάει κανένα συνδυασμό προφανώς. Κορυφές ομάδες της Atlas League και στο αμυντικό transition κυρίαρχη. Μωυσής, ωραία προσπάθεια. Όχι, rebound εδώ Αρμάντο. Τώρα τι να πω, κάνουμε και αυτά. Παρασκευόπουλος. Ένα σχήμα που θα μπορούσε να βάλει λίγο πιο δύσκολα, φαίνεται αυτό. Έχουν ανεβάσει δηλαδή το μέγεθος, ας το πούμε, οι ελιτήριοι. Θα μπορούσε να φέρει κάποιες δυσκολίες αμυντικές. Κάτι κερδίζει, κάτι κάνει το μπάσκετ.
Είδατε όμως εδώ, Σταύρος Νούσκος Πανούσκος, που παρόλο που ο αντίπαλος είναι ένα κεφάλι ψηλότερος, υπερισχύει σε δύναμη. Καλά φύγε φάουλ. Βολοδέρνη διαφορά στις παρυφές των 30 points, ο 30 πόντων. Αστόχος, Νούσκος, Ελεκτήρι, καλούνται τώρα σε δύο συντεταγμένες να παίξουν, να μειώσουν, να φανούν διανταγωνιστικοί και από εκεί και πέρα να δοκιμάσουν πράγματα, έτσι, καθότι έχει κρυφθεί ο νικητής, να δοκιμάσουν πράγματα για τα επόμενα μάτια. Βλέπετε, αυτό εδώ είναι το αντιπροσωπευτικό του Momentum Δημητράς Δημάκος. Βλέπετε τον Αρμάντο Μπέλι, ένα παίχτη που τα έχει στραγάλια αυτά τα lay-up μόνος του, χωρίς αντίπαλο. Είναι η ψυχολογία, το πάνω στον αθλητισμό. Στενόβος από το corner 3. Θέλει να κλέψει. Απλά έκλεψε εγώ. Ο Γιάτσε δεν είδε το χρόνο. Συνεχίζεται η κυρίαρχη εμφάνιση των Παρτιζάνων. Δεν φαίνεται να κόβουν ρυθμό οι Κουδενοί. Το έχουν φτάσει στους 29, 26-55. Τέταρτο δεκάλεπτο διαδικαστικό από άποψη μυστική. Από εκεί και πέρα όμως μπορούμε να δούμε σπουδαίο μπάσκετ, εφάμιλο των ομάδων. Ακόμα και από τους ελιτήριους, οι οποίοι δεν είναι η μέρα τους. Μπορούν να βγάλουν πράγματα για τα επόμενα παιχνίδια. Θάνος Παϊσόπουλος στην διαγραφή. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Atlas League Southwest, round 17, 17η αγωνιστική. Ελιτήρι by Penguin, Παρτιζάν 26-55. Απλά για όσους μπήκατε τώρα και συνδεθήκατε, και βλέπετε εδώ, κυρίαρχοι από το δεύτερο δεκάλεπτο οι Παρτιζάνοι. Έχουν διαμορφώσει ένα σύν 29, το οποίο αποτελεί και το απόλυτο εκέγγυο για το 14ο ροζ φύλλο. Έμανα φορά με το νούμερο 16, Κώστας Ζούρος, Λούκι Λουκ. Κυπριανός. Γίνεται τα screen. Τι έχουμε? Κάποιο θετικό φάουλ, βάλε. Είπαμε λοιπόν, οι ελιτήριοι καλούνται πλέον να φανούν λίγο πιο ανταγωνιστικοί, να μειώσουν όσο μπορούν, να δοκιμάσουν κάποια plays. Απ' την άλλη, βέβαια και αυτό φαντάζει δύσκολο. Φαίνεται μια ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα από την Παρτιζάν, δεν κόβουν ρυθμό που δεν είναι. Τα πράγματα ζόρικα στην Atlas League. Ω, λάθος μαζίς. Βλέπετε εδώ αυτό που λέμε. Πολύ εύκολα. Κυπριανός. Υπό το ένθερμο κοινό βλέπουμε τον Παρτιζάνων. Που είναι στο πέταλο του Σάλα Sports Club. Δεν αφήνει τίποτα ο Νίκονας. Time out. Ladies and gentlemen, time out. Πήραν τα πρώτα 25 δευτερόλεπτα η ελιτήρια από τον Κωνσταντινάκο, ο οποίος θέλει πραγματικά, αντιλαμβάνεται ότι το παιχνίδι αυτό δεν πήγε όπως θέλει, απλά θέλει να βελτιώνει τις αριθμίες και ότι υπάρχει και συνέχεια. Και οι ελιτήριοι φυσικά έχουν στόχους play-off. Νέο λάθος, Λάζαρος Μωσής. Κυπριανός, Σεβερεβέναν, Λούκι, Τριποντάκι, όχι, Μπάουν, Αρμάντο. Κωνσταντινάκος, όχι, Μπάουν, Τζος, Τζος, κατοχή, για ελιτήρι νομίζω, όχι, Παρτιζάν. Παρτιζάνι λοιπόν, με Τσιπριανό, Δημάκο, Δούρο.
Γιαννούδη, να ένα deflection από εκεί. Κλέβουν εδώ. Και ο Ξενόφος κερδίζει το φαουλάκι από τον Σταύρο Πανούσιο. Ούτε βολές όμως από τους ελιτήριους. Η διαφορά έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους. Αυτό το 26 πρέπει να χτυπάει στον Κωνσταντινάκο. Δηλαδή πρέπει να τον στοιχειώνει τον αποκτηνό του ύπνο. Λέμε τώρα εντάξει, μια κακή βραδιά είναι σίγουρα. Υπάρχει ο Τζάνι, βλέπετε εδώ και ο... Το Πανούσκο, τρίποντα όλοι. Είπαμε ομάδα, επιτρέψτε μου εγώ που έτσι βγάζω, δημιουργώ έτσι χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς. Η ομάδα των 3.000. Όλοι, όλα. Ξενόφος. Όχι. Είπαμε για αυτό το 26. Είναι απόρρια και της άμυνας. Δεύτερο! Τι κάνουν όλοι αυτοί ρε παιδιά σήμερα. Πραγματικά. Παράσταση. Ένας ρόλος, δηλαδή παράσταση. Να κόψουν εισιτήρια για sold out, έτσι. Να εδώ. Άμα το είχαν για αυτό, αυτό λέγαμε. Όλοι, όλα. Το ξαναδεί η ομάδα φέτος από αυτό. Τρώει μια ροτζιμάκος, αλλά είναι δυνατό το παιδί νομίζω. Θα ξύσει την κεφαλή του και θα επανέλθει. Οδηγείται στις βολές. Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, Δημάκος Δημητρός. Τα αναφέραμε αυτά. Εξωγήινη η παρουσία του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ήταν αυτή που δημιούργησε τον Γκάζι. Γιατί μέχρι τότε ήταν ίσα βάρκα, ίσα νερά τα πρώτα. 12 ποντάκια κόλλησε στη σειρά. Τρίποντα, τρίποντα βολές. Καρφώματα, όχι καρφώματα δεν είχε. Θα μπορούσε από ό,τι βλέπω εδώ το παλικάρι. Για ένα τόμαχο, ξέρω εγώ. Ελικίρι, γεια σας, δεν έχει παίξει πολύ σήμερα. Ούτε τώρα δεν έχει πάθει. Βοήθεια στην πλήρη. Δημητρόπουλος, γεια σας, να σταματηθεί. Αυτό το καθαρό αιμοάτι. Ο επιβίτορας Στάλιαν. Στάλιαν. Οπ. Δεν μπορούνε. Να ένα deflection εδώ, Αρμάντο Μπέλι. 28-66. Επαναφορά για Νούλης. Ενέα το ασκρινό δούρος ο Σλούκης. Κάποιος που το πάω στο σκριν εκεί. Όλα αυτά είναι τελείως τυπικά. Εμείς φυσικά όμως καλούμεθα που λατρεύουμε αυτό που κάνουμε εδώ μέσα από το κανάλι του Atlas. Καλούμεθα να σας δώσουμε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης τον μέγιστο δυνατό τόνο, έτσι, και την παρακολουθείτε σε κάθε περίπτωση δύο σπουδαίες ομάδες. Αυτό το τρίποντο. Γιάτσε. Δεν
Βγαίνει μπάλα με τα πολλά στον Μάκο. Ρολάρι. Θα βγάλει εντυπωσιακά στην αδύνατη πλευρά. Προσποιείται, το παίρνει. Αστοχή, ωραία. Άλλη μια καταπληκτική προσπάθεια παρόλα αυτά. Συνολικά. Πάλο. Αρμάντο Μπέλι. Δεν προλαβε ο Κώστας Δούρος εδώ, δεν δικαίωσε. Λουκιλούκτας, καλά. Τούρκη μπάλα στο τελευταίο δέκατο. Μέλη, όχι. Βάνο Δημητρόπουλος. Σταματήσει τον Γκάζι. Αυτό που βλέπετε... Θα βγάλουμε την άμυνα. Αυτό που βλέπετε όμως είναι αυτό που σας περιλάβουμε για την ομάδα των παιχτών που τα κάνουν όλα. Rebound αμυντικό. Μόνο στο κατέβασμα και στον εμνηδιασμό. Έτσι. Παρτιζάν. Πραγματικά για μεγάλα πράγματα. Φυσικά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στην Atlas League. Αλλά βάσει των εμφανίσεων αυτών πέφτουν σίγουρα υποψηφιότητα. Να πάνε μέχρι τέλους διαδρομούς. Θα δούμε. Νωρίς να πούμε. Σε άλλο, το κορυφαίο ανεξάρτητο πρωτάθλημα, κανένας δεν έχει δείξει άτρωτο. Προφανώς. Σε οποιαδήποτε κατηγορία. Μπαϊράμι Παρασκευό που τόσο περάσανε στο παιχνίδι. Όχι. Ωραία φάση. Τα... Highlight εντυπωσιακό. Με τα δύο εδώ. Έτσι, τους δύο point guards, τον Θεοδωρόπουλος και Βριανός, οι οποίοι ήταν νομίζω η πρώτη φορά στο παιχνίδι που είναι και οι δύο μέσα. Και συνδυαστήκανε για άλλη μια φορά με καθιδακτυλουργική εκτέλεση. Να το στο εδώ Αντώνη Γιάτσε. Δεν ξέρω αν είναι και το πρώτο τρίποντο των ελιστήριων. Εντάξει, δεν υπάρχει παιχνίδι. Θέλουν να σε χάσουν γρήγορα κλπ. Σίγουρα δεν τους πήγε. Γνωρίζουν μια βαριά ήττα, όμως μπορούν να πάρουν κάποια πράγματα. Έτσι. Αυτό ότι είναι μια ομάδα σε τροχιά play-off. Και στο μπάσκετ. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Υπό την έννοια ότι πολλά αλλάζουν σε όλο το φάσμα του αθλητισμού, ας πούμε. Έχουμε δει. Είναι και επίκαιρο αυτό που σας λέω, να αλλάζει τσιπάκι σε ομάδες. Time out. 3 και 40 για το τέλος, επιστρέφουμε. Λοιπόν, 3 και 40, επιστρέψαμε μετά από time out. Να γίνει μια παραβασούλα. Έτσι. Η οποία δεν συνάδει, ξέρω εγώ. Όμως... Ω, να το δεύτερο τρίποντο. Άργησε πολύ. Ένα παίχτης λίγο να μπει στην εξίσωση. Δεν πειράζει. Και τώρα καλό είναι για τον Γιάτσε. Το δεύτερο τρίποντο. Είναι που δεν κόβουνε και ρυθμό επουδενή. Παρτιζάν. Πάμε λίγο λάβ. Και αυτό το τρίποντο. Μαϊάμι. Βλέπετε εδώ, στη στρατόσφαιρα, απ' την άλλη εμμυριασμός, μπερδεύονται και οι ίδιοι, αλλά εντάξει. Τι καμικάζι είναι αυτή ρε παιδί, όπο. Τσακ μπαμ, θέλει, κερδίζει πάλι τον Λάο. Παρουσιάζει βολές. Ο
μετά πολλά 2-2 από τον Μπέλη. Κυπριανός. Είδαμε σχήμα και Κυπριανός και Θοδωρόπουλος. Ψηλά γράμματα βέβαια αυτά, είπαμε. Ομάδα με πολλή εργαλεία. Περνάει εδώ Γιάτσε, ο οποίος έχει διακριθεί. Πολύ ωραία, τι ωραίο παίκτης. Κάτσι. Νίκον Φάνης Κωνσταντινάκος. 37-73. Νίκονα για τα επόμενα. Συγκεντρωθείτε. Εντάξει. Αφού μπήκε κι αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι η βραδιά του. 38-76, double score, 1-57 και όμως πριν από το τέλος, 38-76, 38 πόντους διαφορά. Έχουν κρυφθεί τα πάντα πάρα πολύ ώρα. Θα δούμε το τελευταίο δίλεπτο. Τι θα κάνουμε τα παιδιά εδώ. Άστοχος ο Δημητρόπουλος. Πολύ ωραία η ασίστ. Πανούσκος. Κάνει ο Κωνσταντινάκος. Αυτή η εικόνα, ωραία, δίνει το δικαίωμα να προσφέρουν έξτρα θέαμα. Γιάτσε για το τρίτο, μπράβο, μπράβο Αντώνη. Καλό για την ψυχολογία του και για τα επόμενα. Δημάρχος. 0-2 τώρα. Εντάξει, είπαμε. Μπορούμε να πούμε ότι χαλάρωσαν. Χαλάρωσαν τέλος πάντων. Βολίτσα. Στέλνω το Κωνσταντινάκο στις βολές. 41-80. Καλό για τους ελτήριους που ο Γιάτσε βρήκε ρυθμό. Καλό για τις επόμενες αναμετρήσεις να αντιληφθούν κι αυτοί ότι ήταν μια κακιά βραδιά απέναντι σε έναν πολύ ανώτερο αντίπαλο βεβαίως. Αλλά σίγουρα μπορούσαν να αντιπαραβάλουν κάτι καλύτερο. Καζαρίδη, περνάει στα πόδια. Βάζει την αδύνατη πλευρά. Ποιος, το Δωρόπουλος. Άντε με το τρίποδο, rebound. Rebound, Δημάκος, Δημητρόπουλος, όχι. Βοηθείς. Γιάτσε για το τέταρτο, θα το πάρει για μένα και καλά κάνει. Βάλ το ρε αγόρι μου, όχι. 42-80. Ο Σαντινάκος. Από ένα σημείο και μετά και ο Νίκονας ακολουθεί την γενικότερη εικόνα. Εντάξει, είναι και λογικό. Φαίνεται πάντως και η Παρτουζάν. Ομάδα που μπορεί να σε ξεθεώσει. Δικαιολογούν την hardcore έτσι πολυμία τους. Κάνουν επίδοση, προφανώς. High five από τους παίκτες. Λοιπόν. Περιμένουμε για την κόρνα εμείς, να κάνουμε την αποτίμηση. Τέλος παιχνιδιού. Τελικό σκορ, 42-80. Ελιτήρι by Penguin, Partizan. Οι ελιτήρι παίρνουν στο 6-12. Partizan ανεβαίνει στο 14-2. Τρία μπορεί της ομάδας αυτής για την 10η αγωνιστική του Atlas League Southwest. Ήταν ο Θάνος Παϊσόπουλος στην περιγραφή. Να είστε όλοι καλά και να παρακολουθείτε Atlas Basket. Καλό βράδυ.